τώρα στο πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι οι τρεις επόμενες παρακλήσεις σήμερα το βράδυ, το απόγευμα, Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα θα γίνουν πέρα στον Άγιο Χαράλαμπο. Κάνουμε 5 εδώ, θα κάνουμε και 5 εκεί. Μετά τις παρακλήσεις έχει εξομολόγηση. Όσο θέλω να το καταλάβουμε λίγο και να έχουμε τη σειρά μας και να μπορούμε να τα προλαβαίνουμε όλα. Η εξομολόγηση είναι μέχρι και Τρίτη μετά την παράκληση στον Άγιο Χαράλαμπο. Η μέρα της γιορτής της Πανεκκλησίας θα γίνει και λειτουργία εδώ, κανονικά το πρωί. Κάποτε το είχαμε κάνει αγαπημία, κάποιοι γκρίνιαξαν. Παπάς, οφείλει να ακούει όλος. Και όσο γίνεται, να γίνεται αυτό που θέλετε. Ακόμα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πανηγύρι που χθες κάναμε. Ήταν όλα υπέροχα και ευχαριστήσαμε πάρα πολύ τον Δεσπότη μας. Και μου είπε ο ιερέας που τον συνόδευε, ο πατήρ Νικόδημος, ότι τόσο ωραίο πανηγύρι, λέει, δεν έχει ξαναζήσει ο Δεσπότης. Που ήταν όλα όμορφα και περιποιημένα και στολισμένα και καθαρά και με πολύ κόσμο κτλ. Το άλλο που ήθελα να σας πω ότι να κάνουμε προσευχή για αυτούς που σηκώνουν σταυρούς. Πόσο με συγκινεί, όταν έρχεστε να μου αναποθέσετε μπροστά μου, στη δικιά μου και στη δικιά μου καρδούλα, τον πόνο σας, τις ανηφόρες σας και τα δύσκολά σας. Και αυτές τις μέρες δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά πολλά ήταν αυτά. Και κοντινά σε μένα και μακρινά τα έμαθα που ήρθαν, παιδιά που χάθηκαν, παιδιά που απότομα βρέθηκαν από αυτήν τη ζωή στην άλλη. Και σας υπόσχομαι ότι κάθε μία ψυχή που μου αναποθέτεται στην καρδιά μου, εγώ την κάνω δικιά μου ψυχή, δικό μου άνθρωπο. Και εύχομαι και προσεύχομαι και θα εύχομαι και θα προσεύχομαι. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του Παπά. Να εύχεται πρωτίστως και να προσεύχεται για όλους αυτούς που πονάνε, που ανεβαίνουν ανηφόρες, αλλά και για τις ψυχές που έφυγαν. Ξέρετε, αυτό που είναι το πετραχύλι, και χωρίς αυτό ο Παπάς δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει τίποτα, ούτε έναν απλό αγιασμό. Αυτό λοιπόν το πετραχύλι έχει δύο σειρές, αυτές τις σπουδίτσες που έχει εδώ. Η πάνω σειρά είστε όλοι εσείς, οι ζωντανοί, αυτοί που είμαστε ακόμα εδώ. Αυτή είναι η σειρά κρεμασμένη στο πετραχύλι και στο λαιμό του Παπά. Η κάτω σειρά είναι για τους κεκοιμημένους, για αυτούς που έφυγαν, για τις ψυχές τους, για να τους έχει ο Θεός την η Παναγίτσα και ο Χριστός στην αγκαλιά τους. Και για τους μεν και για τους δε, ο Παπάς πρέπει να προσεύχεται συνέχεια. Θέλω να πιστεύω ότι το κάνω. Θέλω να πιστεύω ότι βγαίνει μέσα από την καρδιά μου, διότι, σας το είπα και το ίδιο, ο καθένας για μένα είναι φίλος μου. Ο καθένας για μένα είναι αδελφός μου. Ο καθένας για μένα, από όλους σας, είναι ο άνθρωπός μου. Γι' αυτό λοιπόν, να έρχεστε. Δεν ζορίζεται ο Παπάς, έστω κι αν πονάει και υποφέρει κι αυτός. Διότι όταν έγινε ο Παπάς και δεν έγινε ο Παπάς
μικρό παιδάκι, όπως γίνονται πολλές φορές 20χρονα και 22χρονα. Εγώ ήμουν 39χρονο, άρα ήξερα πολύ καλά τι με περιμένει και το έκανα με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την αγάπη. Και το άλλο που ήθελα να πω και να πω λίγο στο Ευαγγέλιο ήταν ότι και σε αυτό το χωριό, σε αυτόν τον τόπο, ήρθα και μένω και εγώ και η κυρία Μαρία με την καρδιά μας, με όλη μας την καρδιά. Τόσο που κάθε φορά που έρχεται ο Δεσπότης ή κάθε φορά που τον βρίσκω στη Μητρόπολη ή αλλού σε άλλα πανηγύρια, του το λέω ξανά και ξανά. Εκεί θέλω να μείνω. Εκεί θέλω να είμαι. Εκεί θέλω να μείνω και μετά το τέλος μου. Εδώ, μαζί σας. Για να εύχομαι και να προσεύχομαι και μετά το τέλος μου. Τώρα να πω δύο λόγια και για το Ευαγγέλιο. Τι όμορφα πράγματα που έχει το Ευαγγέλιο σήμερα. Πήγαινε, λέει ο Χριστός, και τον βλέπουν δύο τυφλοί. Κύριε Ιέ του Δαβίδ, ελέησε όλοι μας. Ελέησε μας που είμαστε τυφλοί. Και τι τους λέει ο Χριστός. Πιστεύετε. Το πιστεύετε ότι μπορώ να σας κάνω καλά. Ναι, Κύριε. Το πιστεύουμε. Και τι έκανε τότε ο Χριστός. Έπιασε στα μάτια του, τα χάιδεψε και έγιναν αμέσως καλά. Και παρακάτω συναντάει άλλη αρρώστια και άλλη αρρώστια. Και γύρισε γύρω-γύρω, λέει, όλες, όλα τα χωριά και τα πόλεις, να θεραπεύσει κάθε νόσο. Τι ωραία η άλλη φράση που εμείς τη χρησιμοποιούμε αλλιώς και την έχουμε και λίγο παραξηγήσει. Θεραπεύουν πάσαν νόσο και πάσαν μαλακίαν το λαό. Τι σημαίνει αυτή η φράση? Όλες αυτές οι αμφισβητήσεις που μπαίνουν στο μυαλό μας και τα αμφισβητούμε όλα και δεν τα πιστεύουμε όλα και δεν τα θέλουμε όλα και δεν ζυγώνουμε σε τίποτε από τα καλά της πίστεως μας. Ο Χριστός όμως έκανε καλά όποιον έβλεπε να πονάει. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι και του παπά δουλειά είναι αυτή. Να προσπαθεί να γλυκάνει λίγο τις καρδιές των ανθρώπων και να τους δείξει το δρόμο με τον οποίο θα μαλακώσει ο πόνος, το βάσανο και η δυστυχία. Και επειδή είναι 15 Αύγουστο, για να ρωτήσω λίγο, μάλλον δεν θα ρωτήσω να σηκώσετε χέρια. Όχι. Να ρωτήσετε ο καθένας τον εαυτό του. Άραγε μωρέ αυτές τις λίγες μερούλες, τις 14, γιατί ούτε καν 15, τις 14, τις νηστεύουμε για την Παναγιά. Τώρα το καλοκαίρι έχει τόσα πολλά, τόσο όμορφα φαγιά και τόσο καλά φαγιά και για την υγεία μας τώρα που έχει ζέστη, λένε οι γιατροί. Όχι βαριά, όχι λιπαρά, όχι κρέατα, όχι αυτές τις μέρες που έχει πολύ ζέστη. Και εμείς, αντί να πούμε τι ωραία ευκαιρία, αφού έτσι πρέπει και ιατρικά να κάνουμε, ας κρατήσουμε αυτές τις 14 μερούλες για να δούμε όλοι να κοινωνήσουμε με καθαρή την καρδιά μας. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω, επειδή έχουμε και το μνημόσυνο και επειδή βλέπω ότι έχουμε κάμποσους που έφυγαν άνθρωποι τους αυτόν τον καιρό
και μάλιστα νέοι άνθρωποι, και ενώ συνεργάτη μας εδώ που βοηθάει πάρα πολύ την ενορία, έφυγε το παιδάκι του, το παιδάκι του προχθές ή χθες, και το είπαμε υπομονή, γιατί έκανε πολύ υπομονή η μαμά μέχρι να φτάσει στη γέννα, αλλά εκεί μετά από 2 μέρες αφού γεννήθηκε μίλησε ο Θεός και τους είπα, έχετε στον ουρανό έναν άγγελο, ένα αγγελάκι που θα εύχεται και θα προσεύχεται για όλους μας. Πάμε λοιπόν να γινόμαστε μια αγκαλιά. Και ξέρετε κάτι, τώρα το ξαναείπα, αλλά έχει και πολλούς που δεν το άκουσαν. Στο Άγιο Ποτήριο, στη Θεία Κοινωνία, συναντιόμαστε όλοι κάθε Κυριακή. Συναντιόμαστε όλοι κάθε γιορτή, κάθε μέρα, κάθε Κυριακή που λειτουργάει ένας παπάς. Διότι μέσα στο Άγιο Ποτήριο, δίπλα στο Χριστό βάζουμε τη μερίδα της Παναγιάς από τη μια μεριά, τις μερίδες όλων των Αγίων από την άλλη, αγγέλων, προφητών, αποστόλων, ομολογητών, μαρτύρων, οσίων, γυναικών, ανδρών, των παλιών Αγίων, των καινούριων Αγίων, του Αγίου της ημέρας ή μάλλον των Αγίων της ημέρας και του Αγίου του Ναού, του κάθε Ναού, και όλα αυτά τα έχουμε εκεί δίπλα στο Χριστό, μπροστά στο Χριστό όμως. Ξύνει ο Παυλούλης ψίχουλα το πρόσφορο που είναι οι ψυχές των ανθρώπων των ζωντανών, οι δικές μας και των αποθαμένων που μας έφυγαν. Όλοι μαζί είμαστε εκεί αγκαλιασμένοι με το Χριστό και τους Αγίους, αλλά και μεταξύ μας. Και όταν κοινωνάει η μάνα, όταν κοινωνάει το παιδί, όταν κοινωνάει ο πατέρας, όταν κοινωνάει ο μικρός και ο μεγάλος, βρίσκεται και παίρνει μέσα του και εκείνο που έφυγε και τον διπλανό του και όλους μαζί. Μία όμως προϋπόθεση, λέει ο Παύλος, είναι αφού κοινωνάμε όλοι από το ένα άρτο και από το κρασί και είμαστε όλοι μαζί, πρέπει το μαζί να το νιώθουμε. Προϋποθέτει αγάπη ο Θεός για να έρχεται. Προϋποθέτει αγάπη η Παναγία για να είναι μαζί μας. Προϋποθέτουν αγάπη στους ανθρώπους και οι Άγιοι και οι Προφήτες και οι Άγγελοι για να έρχονται. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Λίγη ταπείνωση και λίγη υπομονή και υπακοή στην Εκκλησία και ο άνθρωπος ενώνεται και με τον ουρανό και με όλη τη γη. Έτσι τα θέλει η Εκκλησία μας. Έτσι μας τα έχει δώσει η Εκκλησία μας. Έτσι για να είμαστε όλοι μαζί, ουρανός και γη.